Κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την Κατερίνα την Ιωάννου. Είναι στο γυμνάσιο της Φανερωμένης και βλέπω παστίτσιν εγώ στην... και λίρες! Πεντόλιρων και εικοσάλιρων! Δεν τα φτάσατε όλοι εδώ τα πεντόλιρων και τα εικοσάλιρα, εμείς που τα φτάσαμε. Καλημέρα Κατερίνα μου! Καλημέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα μοιραστούμε ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο ρεπορτάζ και είναι από αυτά τα θέματα που μας αρέσει να προβάλλουμε μες στην μαυρίλα και όλα αυτά που βλέπουμε με τον χουλιγκανισμό τις τελευταίες ημέρες. Εμείς απαντάμε με αυτό, διότι δείχνουν και την παιδεία που θέλουμε να έχουμε ως χώρα, αλλά και την προσπάθεια των παιδιών μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους που αποτελούν, αν θέλετε, και πρότυπα και δίνουν και τα κατάλληλα μηνύματα όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα που θέλει να προωθεί η χώρα. Να προλογίσω τα εξής πριν προχωρήσω, πριν δούμε το ρεπορτάζ. Όπως ανέφερες και εσύ Κατερίνα μου, είμαστε στο γυμνάσιο Φανερωμένης, εδώ όπου φοιτούν παιδιά της προπαρασκευαστικής μαθητείας και για να αντιληφθεί και ο κόσμος που μας ακούει, πρόκειται για έφηβους από 14 έως 16 ετών που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και καθίστανται όμως ικανοί για περαιτέρω μάθηση με βάση πάντοτε και τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν ολοκληρώσει, αν θέλετε, με επιτυχία το γυμνάσιο και θέλουν να ενταχθούν σε έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας. Σήμερα τα παιδιά θα ανεβάσουν έναν θίασο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Θα μεταβούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους στο Ριζοκάρπασο, στο κατεχόμενο σχολείο εκεί και μαζί με τα παιδιά 17 στον αριθμό εκεί στο Ριζοκάρπασο, είναι 6 αγόρια και 11 κορίτσια, θα ανεβάσουν το δικό τους δρόμενο. Έχουμε μαζί μας τον διευθύνοντα της προπαρασκευαστικής μαθητείας Λάρνακας, είναι ο κύριος Ευαγόρας Παπαγιάννης. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα, θα δούμε κυπριακό γάμο. Ναι, καλημέρα σας καταρχήν. Ναι, οι μαθητές της προπαρασκευαστικής μαθητείας Λάρνακας σε συνεργασία με τους μαθητές του κεντρικού κορμού του συστήματος μαθητείας της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου. Έχουμε προετοιμάσει να παρουσιάσουμε έναν διαφορετικό διαδραστικό δρόμενο των κυπριακών παραδοσιακών γάμων. Θα συμμετέχουν οι μαθητές μας, οι μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου και σίγουρα και οι θεατές. Δεν θέλουμε να υπάρχουν θεατές, όλοι θα συμμετέχουν σε αυτήν τη δράση. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι για αυτήν τη δράση που πάμε να κάνουμε. Χαιρόμαστε. Είναι η τρίτη χρονιά που μεταβαίνουμε σαν σχολείο στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Έχουν προηγηθεί άλλες δύο δραστηριότητες πριν, πέρσι και πρόπερσι. Φέτος είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι για αυτό που πάμε να κάνουμε. Κύριε Παπαγιάννη, ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε βάσει αυτής της, αν θέλετε, ενότητας που υπάρχει μεταξύ των παιδιών εδώ, του σχολείου της προπαρασκευαστικής, καθώς και των παιδιών στο κατεχόμενο Ριζοκαρπάσου. Σαν έφηβοι που είναι και οι μαθητές μας και οι μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, αναμένουν ότι θα ήθελαν να μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και το θέλουν και χαίρονται, η αλήθεια να λέγεται, και το επιζητούν και οι δικοί μας οι μαθητές και οι μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Η επόμενη δράση, μάλλον, θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια δράση να έρθουν από εδώ. Θα τους φιλοξενήσουμε εδώ για να κάνουμε κάτι μαζί τους. Λοιπόν, Κατερίνα, να περάσουμε λίγο έτσι στην πράξη, αν θέλετε. Έχουμε μαζί μας και τον γαμπρό, είναι Μιχάλης Γεωργίου, είναι ο γαμπρός, ο οποίος, να σας πω ότι η νύφη βρίσκεται στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, είναι από το σχολείο εκεί. Ο γαμπρός είναι εδώ, είναι από μαθητής της προπαρασκευαστικής. Μιχάλη μου, πώς αισθάνεσαι που θα ανεβάσετε αυτό το θεατρικό δρόμενο μαζί με τα παιδιά? Είμαστε πολλά ενθουσιασμένοι, εγώ και ο μαθητής μου, που να πάμε να κάνουμε το πράγμα. Είναι κάτι πολλά ωραίο, που είναι να περάσουμε πολλά ωραία και κάτι πολλά καλό. Ναι. Θέλω λίγο να μας πεις, είσαι έτοιμος ως γαμπρός, θα υποδηθείς το ρόλο του γαμπρού, είσαι έτοιμος να παντρευτείς τη νύφη που σε αναμένει εκεί στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο? Ναι, είμαι έτοιμος. Κάτι το οποίο να κάνουμε σαν μια αναβίωση του κυπριακού γάμου, να συμμετέχουμε όλοι και ναι.
Μπράβο. Θέλω, Κατερίνα, επειδή έχουν ετοιμαστεί, προετοιμαστεί πάρα πολύ με τη βοήθεια και του κινηματογραφιστή μας, του Δώρου Βούλα, μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ, θα μας καλέσετε φυσικά. Έχουμε εδώ, όπως είδες, τα κεραστικά, παίρνουν και τα κεραστικά τους. Να μας πείτε λίγο και τα χρήματα που βλέπουμε, θα βάλουν και χρήματα στο γάμπρο και στην ύφη. Θα καρφιτσώσουν. Του αντρογίνου στο τέλος, το οποίο είναι καρφιτσώνα λεφτά στο αντρογίνο. Θα χορέψει το αντρογίνο το χορό. Μάλιστα. Και το κρεβάτι, γιατί μου είπατε ότι ένα παιδάκι είναι εδώ, θα είναι το παιδί που θα ρίξετε στο κρεβάτι. Θα γίνουν όλα τα έθιμα της αναβίωσης του Κυπριακού γάμου. Τι ωραία. Από το κάλεσμα, το στόλισμα της νύφης, του γαμπρού, θα κάνουμε το χορό του κρεβατιού, το ράψιμο του κρεβατιού βασικά. Και μετά στην εκκλησία, το γάμο και το γλέντι μετά. Και τις πατάτες που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας είναι τα δώρα. Είναι ένα από τα δώρα τα οποία θα πάρει ο κόσμος στο αντρόγινο. Γιατί τότε δεν έπαιρνα φαγελάκια με λεφτά. Τότε έπαιρνα διάφορα κουζινικά σκεύη για να ανοίξει το σπιτικό του το ζευγάρι. Έχετε ετοιμάσει και τα στέφανα και αθοδέσμοι. Ναι, ναι. Είναι οι αθοδέσμοι της νύφης, είναι τα στέφανα, είναι το ρύζι που θα πετάξουμε στο αντρόγινο την ώρα που θα είναι στην εκκλησία του ο χορός του Ισαΐα. Κατερίνα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο. Πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ. Και να πω και κάτι. Ναι. Και να πω και κάτι, Κατερίνα μου. Αδειμονούν πάρα πολύ να μας καλέσουν ως Αλφα να πάμε στο γάμο. Να μας καλέσουν. Εντάξει, θέλουν να πούν το τσατιστό, να μας πείτε το τσατιστό πρώτα και μετά. Καλό. Τώρα εμείς καγιούμε σας κι ώρες καλές να πείτε. Ελάτε ριζό καρπασόν το γάμο μας να δείτε, το γάμο μας να δείτε. Γάμος που εν Κυπριακός μου λες τις παραδόσεις. Έλα και σου αγάπη του ξημέρωμα να δώσεις, ξημέρωμα να δώσεις. Έρχομαι, είμαι στο δρόμο και έρχομαι, έφτασα. Μπράβο ρε παιδιά. Πραγματικά είναι πολύ όμορφος ο εναλλακτικός τρόπος δράσης. Και θέλουν να μας καλέσουν, δεν ξέρω πώς. Ναι, να εξηγήσουμε. Το κάλεσμα δεν είναι μέσω πρόσκλησης, διότι τώρα είχαμε τις προσκλήσεις κατερά, τώρα βλέπουμε ότι το κάλεσμα σε διάφορες εκδηλώσεις γίνεται ηλεκτρονικά. Εσείς μας δώσατε κερί, να εξηγήσετε λίγο και στον κόσμο. Τότε εκαλούσαν, πηγαίναν σε όλους τους χωριανούς, σε όλο το χωριό και καλούσαν με το κερί. Δεν είχε προσκλητήρια. Και τούτο ήταν ο τρόπος για να καλεστούν στο γάμο. Δίναν το κερί. Μάλιστα. Άρα μας δώσατε το κερί, μας καλέσατε επίσημα. Έφυγες, Κατερίνα. Δεν ξέρω τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω σε τέτοιες περιπτώσεις, Κατερίνα. Ξέρω τι λέμε κανονικά. Ώρες καλές. Δεν ξέρω, θα ευχηθείς το κερί. Ώρες καλές, καλούς απογόνους. Καλή παράσταση. Να ζήσετε, καλή ανάσταση κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία έτσι να δείξουμε αυτό που πάμε να κάνουμε με τους συμμαθητές μας, με τους συναδέλφους στο γυμνάσιο της Καρπάσου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Βιαζόμαστε λίγο, πρέπει να φύγουμε. Ναι, είναι Κατερίνα, ήθελα έτσι να το. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Του περιμένουν εκεί στο. Είχαμε πρόγραμμα και θα πάρουν και πάτερ. Ναι, κανονικά. Θα πάρουν και πάτερ. Δεν το είπαμε αυτό, κύριε Παπαγιάννη. Θέλω να το πούμε όμως. Ξεναγόμαστε κατά τη διάρκεια της διαδρομής για να φτάσουμε μέχρι το γυμνάσιο του Ιζοκαρπάσου. Θα είναι μαζί μας ο πάτερ Τρίφωνας, ο οποίος είναι θεολόγος, ο οποίος εργάστηκε χρόνια στο γυμνάσιο του Ιζοκαρπάσου και γνωρίζει πολύ καλά την κατεχόμενη Καρπασία και ειδικά τις εκκλησίες. Μετά θα πάμε στο μοναστήριο του Αποστόλου Ανδρέα, όπου θα ανάψουμε έναν κερί για όλους μας. Στην επιστροφή θα σταματήσουμε στην Παναγία την Κανακαρία και εκεί να μας μιλήσει ο Πάτερ για την Παναγία. Και τελευταίο σταθμός θα είναι το μοναστήριο του Αποστόλου Βαρνάβα. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο Πάτερ θα τελέσει και το γάμο ή... Είπαμε ότι σε αυτήν την παράσταση θα συμμετέχουν όλοι. Όλοι έχουν ρόλο. Άρα θέλει ο Πάτερ να τους παντρέψει. Άλλος είναι κουμπάρος, άλλος θα είναι. Έχουν ρόλο. Και ο Πάτερ σίγουρα θα έχει το ρόλο του. Μάλιστα. Οπότε είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι μια εκπαιδευτική εκδρομή που είναι και μια έτσι σημαντική εμπειρία, Κατερίνα. Ευχάριστα συναισθήματα τόσο για τα παιδιά όσο και
και για εμάς που το καλύπτουμε και το απολαμβάνουμε. Να πούμε ένα μπράβο σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε και για τα τσατίσματα και για το κεραστικό μου, όμως δεν μου δώσατε. Πρέπει να πάει θα έρθω στο Γλέντιν εγώ. Να πάω στο Γλέντιν. Πάρω και τη Κατερίνα, εντάξει. Έχει ώρα που περιμένει. Πιάμε τα ούλα γιατί θέλουν να τα πετύχουμε στην παραγωγή. Κατερίνα, το δώρο σου να πάρει ένα δώρο από όλου εμά για να το δώσει στου ανθρώπου και θα τα πούμε εμεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα, τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, θα επιχειρήσω, Κατερίνα, αν μου επιτρέπει. Βεβαίω. Θα επιχειρήσω, έχω ζητήσει, γιατί θα έρθουν αργά το βράδυ η επιστροφή της εκπαιδευτικής εκδρομής, θα επιχειρήσω και πλάνα υλικό να έχουμε από το ριζοκάρπασο, αν μπορούν έτσι να μας προωθήσουν, για να προβάλλουμε περισσότερο υλικό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θέλουμε και θα το έχουμε κι εμείς και αύριο, γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.